Περάσαμε μια δύσκολη χρονιά το 2013. Μια χρονιά δύσκολη για το σύνολο του ελληνικού λαού, αλλά και για όλους τους πολίτες της περιφερειάς μας και των πόλεων μας. Πολλές φορές η κοινωνία βρέθηκε στα όρια της. Άντεξε όμως, στάθηκε γερά στα πόδια της και σήμερα, το 2014, καλούμαστε όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να πάμε όλοι μαζί. Αυτό ακριβώς εκφράζει και το μήνυμα μέσα από το ότι η περιφερειά μας είναι έχει μεγάλες αντιθέσεις. Εμείς επιδιώκουμε τη συνεργασία στους στόχους μας. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Οι αλλαγές θα έρθουν από τα κάτω προς τα πάνω. Και προϋπόθεση όμως για να γίνει αυτό απαιτείται συνεργασία, διάλογος, συνεννόηση πάνω σε ένα κοινό στόχο. Ο στόχος δεν είναι άλλος παρά η γρήγορη, η άμεση διέξοδο από την πολύπλευρη οικονομική και κοινωνική κρίση που διαπερνά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και γιατί όχι το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Είναι η χρονιά που μέσα από την συνεργασία θα κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Η περιφέρεια έχει θέσει τους στόχους της, έχει ένα ολοκληρωμένο περιφερειακό σχέδιο που έχει τα ζητήματα και τις διαστάσεις και της αναπτυξιακής αναγέννησης και της κοινωνικής συνοχής, αλλά και το χτίσιμο θεσμών ισχυρών που θα υπηρετούν τη δημοκρατία και τον τόπο. Καλή χρονιά, προσωπική επιτυχία στον κάθε έναν συμπολίτη μας, υγεία και να είναι μια χρονιά να κάνουμε το νέο ξεκίνημα που το έχει ανάγκη όσο περισσότερο ποτέ ο Έλληνας πολίτης. Ο πολίτης ζητά μια χαραμάδα ελπίδας και εμείς όλοι μαζί μέσα από την αντίδραση αλλά και μέσα από τη σύνθεση θα διαμορφώσουμε αυτές τις προϋποθέσεις για ένα νέο ξεκίνημα, αναγεννητικό ξεκίνημα που θα φέρει ελπίδα και προοπτική στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, το κομμάτι το κόβω στην συνοχή της ελληνικής κοινωνίας, το κόβω για τον αδύναμο πολίτη. Μια δημοκρατία είναι ισχυρή, μια κοινωνία έχει ανθρωπιά, εάν πραγματικά μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν που έχει ανάγκη στο σεβασμό και στην ανθρωπιά. Όλες οι δυνάμεις μας θα κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Στη χώρα μας είναι μεγάλες οι κοινωνικές αντιθέσεις. Και το 2014 πρέπει να είναι μια χρονιά που θα αμβλύνουμε τις μεγάλες αντιθέσεις.